Στα πλαίσια της επερχόμενης γνωριμίας μου με την κυρία Σιγκάλ, την Διευθύνων Σύμβουλο του Nexus Energy Center, θα ήθελα να σας πω διάφορες σκέψεις μου, ιδέες, προτροπές ή και κάποια δεδομένα που υπάρχουν στη χώρα μου όσον αφορά για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αν κάποιος με ρωτούσε σήμερα πόσο σημαντική είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και γιατί πρέπει όλοι οι άνθρωποι να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας, θα του απαντούσα με μια λέξη σύνθετη που λέγεται ενεργειακή φτώχεια. Η ενεργειακή φτώχεια σήμερα είναι τα χρήματα που περισσεύουν στο οικογενειακό μας εισόδημα μετά από την δαπάνη που έχουμε ξοδέψει για την ενεργειακή, για την ενέργεια, δηλαδή αφαιρούμε το κόστος του ρεύματος, της θέρμανσης, της ψύξης από το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα και βλέπουμε αν το υπόλοιπο του εισοδήματός μας είναι κάτω από τα όρια ή πάνω από τα όρια της φτώχειας που υφίσταται σε κάθε χώρα. Κάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας βοηθάμε πρώτα απ' όλα το περιβάλλον που ζούμε. Δεύτερο θέμα εξίσου σοβαρό είναι το ότι κοινωνούμε και συνυπάρχουμε σε έναν πλανήτη όλοι μαζί. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ροπή στο εύκολο. Σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο να πληρώσουμε για ενέργεια παρά να μαζευτούμε όλοι μαζί και να κάνουμε εξοικονόμηση. Εξοικονόμηση ενέργειας χρειάζεται συντονισμό, χρειάζεται ευαισθητοποίηση, χρειάζεται προτροπή. Λειτουργεί συλλογικά. Είναι πολύ δύσκολο σήμερα άνθρωποι να λειτουργήσουν συλλογικά γιατί ο καθένας κοιτάζει τα οικονομικά του δεδομένα και κοιτάζει και την καθημερινή του ευκολία. Και νομίζω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που η ζωή μας είναι δύσκολη είναι το ότι είναι απλή. Προκειμένου να κάνουμε το απλό, προτιμούμε να κάνουμε το δύσκολο, το οποίο φαντάζει πιο εύκολο. Μας αρέσει να παιδευόμαστε, μας αρέσει να δημιουργούμε με έναν υπερβάλλον ζήλο να διωγγώνουμε τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας παρά να κάνουμε το απλό. Τι είναι αυτό που εμποδίζει να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας? Εκτός ότι είναι εύκολο να πληρώνουμε την ενέργεια και να τελειώνουμε με το θέμα και να ησυχάζουμε γιατί η εξοικονόμηση θέλει χρόνο, θέλει και συλλογικότητα. Ένα άλλο θέμα σοβαρό είναι ότι έχει χαθεί εμπιστοσύνη μεταξύ της βιομηχανίας, μεταξύ των προϊόντων και των καταναλωτών και μεταξύ ιδίως του τεχνικού κόσμου. Δηλαδή ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη ούτε τα προϊόντα πλέον, ούτε του τεχνικού κόσμου. Προτάσεις για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος είναι ότι θα πρέπει να του δώσεις φορολογικά κίνητρα, εφόσον μέσα από την ενέργεια του παίρνεις φόρους, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας δώσεις του φοροαπαλλαγές. Για χαμηλά εισοδήματα για ανθρώπους που είναι στα πρόθυρα της ενεργειακής φτώχειας, επιδοτείτε το πετρέλαιο και αγοράζετε σε φθηνότερη τιμή. Η δικιά μου πρόταση είναι εκτός από την επιδότηση πετρελαίου να υπάρχει επίδομα μόνωσης. Γιατί μονώνοντας τα κτίρια, μειώνεται η κατανάλωση πετρελαίου, οπότε δεν χρειάζεται να επιδοτούμε και πολύ την τιμή του πετρελαίου. Πρώτα πρέπει να υπάρξει επίδομα μόνωσης και μετά επίδομα ενέργειας. Ταυτόχρονα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στον κόσμο, να έχει μπόνους όταν η συμπεριφορά του η ενεργειακή αποδίδει και να έχει πέναλτι όταν αδιαφορεί και σπαταλάει πολύ ενέργεια. Τι θα πρότεινα στους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να κάνουν ενεργειακή εξοικονόμηση και είναι κάτοικοι σπιτιών. Απλά πραγματάκια, εκτός από τα τεχνικά πράγματα που να μονώσουμε το σπίτι μας ή να αλλάξουμε πηγές ενέργειας ή να προχωρήσουμε σε... Και όταν λέω μόνωση δεν είναι μόνο η θερμομόνωση του κτηρίου, είναι και οτιδήποτε σπαταλάει την ενέργεια που παράγει το σπίτι μέσα. Ένα από τα πιο σημαντικά εκτός από αυτά τα τεχνικά θέματα είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι από όλα αυτά, είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά του πώς κατοικούμε και το πώς συμπεριφερόμαστε στα σπίτια μας. Κάποιες συνήθειες που είχαμε από τους γονείς μας από τα παλιά τα χρόνια, σήμερα είναι πολύ ενεργοβόρες. Έχουμε δει σπίτια να τα αφήνουμε ανοιχτά το πρωί τα παράθυρα για να αερίζονται
και να ξεχάνουμε να τα κλείσουμε και να έρχεται είτε το κρύο είτε η ζέστη και να εξισορροπεί με το εξωτερικό περιβάλλον και να δουλεύει ο καυστήρας ή το air condition παράλογα. Όλος αυτός ο τρόπος ζωής που πρέπει να αλλάξει και πρέπει να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης ούτως ώστε να πιστέψει και να εμπιστευτεί ο τελικός καταναλωτής ότι κάνοντας αυτές τις 5 διορθωτικές κινήσεις στο κτίριο ή αλλάζοντας συμπεριφορά πραγματικά θα έχει ενεργειακό όφελος και θα πρέπει αυτός που θα προσπαθήσει να τον πείσει να του πει ότι είναι μια κίνηση επένδυσης. Είναι χαρακτηριστικό πάλι των ανθρώπων. Ζητάμε βαρχιπρόθεσμα κέρδη. Αν σε επενδύσουμε στα μακροπρόθεσμα κέρδη που είναι και πιο σίγουρα. Και ένα από αυτά είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Νομίζω δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένω στις 12 Ιουνίου να τα πούμε από κοντά και να ανταλλάξουμε απόψεις. Ευχαριστώ πολύ.